Λοιπόν, και μία ανάσα από τι εκλογέ του ΠΑΣΟΚ. Και θα καλωσορίσουμε στο στούντιο του Open τον πρόεδρο του κόμματο και εκ νέου υποψήφιο για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Σα ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανδρουλάκη. Και με χαρά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Στην τελική ευθεία, μετά από μία προεκλογική περίοδο, στην οποία τρέξατε όλοι, οργώσατε όλη την Ελλάδα. Και θέλω να ξεκινήσω από τη χθεσινή μα δημοσκόπηση εδώ τη MRB. Φαντάζομαι την έχετε δει. Που καταγράφει μια υπεροχή δική σα και του κύριου Ανδρουλάκη, από Κύριο οι άλλοι, Δούκα, και μάλιστα. του κ. Δούκα, από κοντά και οι άλλοι υποψήφοι. Και φαίνεται πω αυτή θα είναι μια κλειστή αναμέτρηση. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν και οι άλλε δημοσκοπήσει. Περιμένετε εσεί κάποια ανατροπή, Κώστε, επειδή και στο παρελθόν έχουμε δει δημοσκοπήσει σε εσωτερικέ εκλογέ να μην είναι απόλυτο ακριβή. Κυριακή κοντή γιορτή. Εγώ έδωσα ένα αγώνα. Άνοιξα μια διαδικασία 30 Ιουνίου. Γιατί ήθελα να μην βυθίσει το Πασόκ εξωστρέφεια. Δεν ήθελα ούτε αντεκλήσει ούτε αντιπαραθέσει. Και απέδειξα ότι δεν είμαι κολλημένο στην καρέκλα. Πάνω απ' όλα είναι η ενότητα και η προοπτική του Πασόκ. Γι' αυτό λοιπόν τρέξαμε όλοι. Είπαμε τι απόψει μα για την πατρίδα πάνω απ' όλα. Γιατί γι' αυτό αξιολογούμαστε, αν μπορούμε, ω ο καθένα πρόεδρο του Πασόκ. Να υπηρετήσει σωστά την κοινωνία και την πατρίδα. Εγώ λοιπόν είπα αυτό που πιστεύω, έδειξα το έργο μου δύο μισή χρόνια. Νομίζω το Πασόκ, από ένα κόμμα που το αντιμετωπίζατε, το αντιμετωπίζανε όλοι, ω κυβερνητικό συμπλήρωμα, πια είναι στο κέντρο των πολιτικών εξελίξεων, είναι δεύτερο σε όλες τη δημοσκοπήση και από ό,τι φαίνεται είναι το μόνο κόμμα που μπορεί πραγματικά να αντιπαρατεθεί με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, α εξολογήσει ο κόσμο τι πετύχαμε μόλι σε δύο μισή χρόνια και ας κρίνει την κυριακή που μας έρχεται. Ναι. Τώρα όμω που το λέτε αυτό, ε, σα ακούω, το λέτε και τώρα, το, το λέτε σε όλε σα τι συνεντεύξει: Πώ το Πασόκ έχει καταγράψει άνοδο στα ποσοστά του. Έρχεται δεύτερο κόμμα και πράγματι στι περισσότερε, σε όλε τι ε, δημοσκοπήσεις, τρει μονάδε πάνω από τι ευρωεκλογέ. Ωστόσο, χθε είχαμε εδώ τον κύριο Χαριδούκα. Φιλοξενήσαμε σε όλη αυτή την περίοδο όλου του υποψήφιου αρχηγού εδώ στο Όπεν, που είπε πω δεν είναι ικανοποιημένο με μια άνοδο ε, τη τάξη των τριών μονάδων. Έχει μιλήσει για μικρομεσαίο κόμμα. Άκουσα και τον κύριο Γερουλάνο να λέει πω. Ε, Υπάρχει αυτή η αύξηση, αλλά αν δέχεται να εξανεμιστεί αν εσεί ε, βγείτε, επανεκλεγείτε όπω είχε γίνει, είπε την προηγούμενη φορά. Τι απαντάτε. Τι είχε γίνει την προηγούμενη φορά. Μάλλον ξεχνάω ότι το Πασόκ. Ότι είχε άνοδο το Πασόκ στην προεκλογική Ακούστα. περίοδο, ήταν δεύτερο. Και καταλαβαίνω. Και τελικά την είχε τρίτο σε ευρωεκλογέ. Την αγωνία των υποψηφίων να αμπαλάρουν τι φιλοδοξίε του μέσα σε ένα αφήγημα. Αν το Πασόκ έπεσε ή αν έμεινε στάσιμο, το αξιολογεί ο κόσμο μα βλέπει όταν το ανέλαβα ήταν 41% η Νέα Δημοκρατία, 32% ΣΥΡΙΖΑ και 8% το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα σε ευρωεκλογέ του 9 είχε πέσει, δεν είχε ανέβει. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ σε 2,5 μόλι χρόνια, χωρί οικονομικού πόρου, με ελάχιστα χρήματα, έκανε 5 εκλογέ. Και στι 5 εκλογέ είχε μία σταθερά ανωδική πορεία. Θα μπορούσε να πάει καλύτερα. Θα μπορούσε να πάει καλύτερα. Αλλά θέλω να σα πω Αυτό σας ότι λένε δεν μπορεί να υποτιμάται. Αυτό στο 2013 δεν είναι μια μεγάλη άνοδο. Αυτό α το δούμε στα προηγούμενα χρόνια. Γιατί νομίζω ότι σε δυόμιση χρόνια πετύχαμε αρκετά. Δηλαδή, όταν πα σε αυτοδιοικητικέ εκλογέ, φεύγει από τι μιλόπετρε. Και να σα πω, γιατί καταλαβαίνω, το ξαναλέω, η αγωνία του κάθε υποψηφίου τον κάνει να λέει τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Το ίδιο είναι να ανεβαίνει μέσα σε Μηλόπετρε. Και το ίδιο από εδώ πέρα. Δηλαδή, τι μου λένε, Ότι εγώ έβγαλα το δύσκολο κομμάτι τη επιχείρηση να βγει το Πασόκ από τι μιλόπετρε, από τι συμπληγάδε του δικοματισμού και τώρα που βγήκε να έρθουν αυτοί να κάνουν τι, το εύκολο κομμάτι. Μα τώρα είναι το εύκολο. Το δύσκολο ήταν αυτό που έχει συμβεί τρει φορέ τα 50 χρόνια μεταπολίτευση. Τρει φορέ σε 50 χρόνια έχει καταφέρει το τρίτο κόμμα να σπάσει το δικοματισμό. Μία φορά το 77 το Πασόκ, μία το 12 ο ΣΥΡΙΖΑ, και μία τώρα πάλι το Πασόκ. Άρα το ότι είχαμε αργή αλλά σταθερή άνοδο είναι διότι μα πίεζαν δύο ισχυρά κόμματα, που σήμερα όμω δεν υπάρχουν και δεν υπάρχουν αυτόματα. Εμεί τα καταφέραμε. Άντως, με το μέτωπο φαντάζομαι... αγώνα, με την αντιπολίτευση, με τη θεσμική συμπεριφορά. Ότι κι εσεί δεν είστε ικανοποιημένο με αυτά τα ποσοστά, γιατί και αρχικά θυμόμαστε πω είχατε στόχο τη δεύτερη θέση στι ευρωεκλογέ στη ρητορική σα. Ε, και το λέω αυτό διότι στρέψατε τα βέλη σα και απέναντι στου συνυποψηφίου σα. Λέγοντα πω δεν τρέξαν αρκετά, γιατί αν είχαν τρέξει αρκετά για τι ευρωεκλογέ, το κόμμα θα ήταν στο 20%. -8. Θα, βάλουμε, θα τα βάλουμε ένα κάτω. Καταρχά, το είπα αυτό και το πίστευα διότι εγώ θέλω να έχουμε φιλόδοξου στόχου. Και ήθελα να είμαστε δεύτερη ευρωεκλογέ. Δεν άκουσα κανένα υποψήφιο μου να λέει ότι 7 εβδομάδε πριν έκανε κόμμα ο κύριο Λοβέρδο. Ότι έκανε ο κύριο Λοβέρδο 7 εβδομάδε πριν κόμμα, με αποτέλεσμα από τη δεύτερη θέση να βρεθούμε δημοσκοπικά στην τρίτη θέση και να πάμε στην τελική ευθεία ω τρίτο κόμμα. Δεν το ακούω. Γιατί προ ναι, αυτό το αποκρίσιο. Αν πήρε ο Λοβέρτο στι ευρωεκλογέ, δεν δε πήρε ούτε 1,5%. Δεν μα α... δε έκοψε όμω τι τελευταίε δημοσκοπήσει. Ε, ε, Θα ήταν το ίδιο. το τόσο. τόσο πέσαμε στι δημοσκοπήσει. Ήμασταν 15% δύο μήνε πριν και πήγαμε στο 13%. Mm -hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ, ξέρετε, δεν μ' αρέσει να ωραίοποτε πράγματα. Θα μπορούσαμε και λάθη γίνανε και να τα διορθώσουμε. Αλλά εδώ έχουμε ένα κόμμα που είναι δεύτερο κόμμα σε όλη την περιφέρεια. Δεν μπορεί κάποιο να λέει ότι δεν πέτυχε πράγματα. Όταν είναι ακόμα που ήταν τέταρτο και πέμπτο, είναι δεύτερο σε όλη την περιφέρεια τη χώρα μαζί με τη Θεσσαλονίκη. Αν εξαιρέσουμε το λεκανοπέδιο. έχει πράσινο στο χάρτη μετά από 13 χρόνια. Ενώ δεν έχει κανένα άλλο κόμμα τη αντιπολίτευση. Πήρε 108 δήμου, του τρει μεγαλύτερου, δύο, δύο περιφέρειε, περιφερειακέ εκλογέ. Ποια στασιμότητα. Το Πασόκ επέστρεψε. Εγώ είχα λοιπόν μια πολιτική ενότητα, ανανέωση, πολιτική αυτονομία από τα συμφέροντα. Αυτή η στρατηγική έφερα τα αποτελέσματα αυτή η στρατηγική θέλω να τη συνεχίζω με βελτιώσεις προφανώς πρέπει να βελτιώσουμε κάποια πράγματα και οργανωτικά ναι. και επικοινωνιακά. Αλλά... Οργανωτικά τώρα, για παράδειγμα, εδώ έρχονται οι, ισχυρισμοί του κύριου Δούκα, χτε συγκεκριμένα, που λέει πω μόλι τέσσερι φορέ συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή αυτά τα δυόμιση χρόνια τη ηγεσία σα. Καταρχήν ισχύει και, και, συνολικότερα και από άλλου και στελέχη του κόμματο, αλλά και συνυποψηφίου σα, λένε πω δεν υπήρχε συλλογική θα... λειτουργία. Πω Αποθερι... ήταν μια περίκλειστη παρέα. Το είπε και ο κύριο Γερουράνο ότι δεν γίνεται να είναι παρεάκια μέσα στα κόμματα. Παρέακια. Ε, μάλλον ξεχνούμε παλιέ εποχέ, διότι εγώ δεν έχω κάνει κανένα αποκλεισμό στα ψηφοδέλτια. Το συνέδριο ήταν ανοιχτό και ενωτικό. Τα όργανα ήταν εκλεγμένα από τη βάση, δεν τα διόρισα εγώ. Δεν τα διόρισα εγώ τα όργανα. Και η Κεντρική Επιτροπή ήταν εκλεγμένη. Το Πολιτικό Συμβούλιο ενωτικό. Συμμετείχαν όλοι αυτοί που λένε. Συνεδρίασε όντω τέσσερι φορέ τα δυόμιση χρόνια. Είναι συνέδριο είναι το συνέδριο έγινε το. Ακούστε λίγο. Το, το, το Πασόκ είχε μέσα σε ένα χρόνο πέντε εκλογέ. Και τώρα είναι η έκτη αυτή ή έκτη. Δηλαδή, τι θα κάναμε τη χρονιά αυτή που είχαμε πέντε εκλογέ, δεν είναι αντιληπτό όταν είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη. Το πρόγραμμα, γιατί τα κόμματα είναι ιδέε, άνθρωποι και προγράμματα. Το πρόγραμμα για πρώτη φορά ιστορικά το είχαν στα χέρια του δέκα μήνε πριν τι βουλευτικές εκλογέ. Και σήμερα ακούω για προσωπικά προγράμματα, ενώ δεν κατέθεσαν μία άποψη, μία ιδέα στο διάλογο για αυτά. Αλλά τα ξεπερνάω. Εγώ βλέπω το μεγάλο γήπεδο, τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι η εξή. Το Πασόκ όταν το, το, το ανέλαβα, το αντιμετωπίζατε όλοι, μίντια, αντίπαλοι, οχρέα, ολιγαρχία, ω βολικό εταίρο τη Δημοκρατίας. Αυτό τα δυόμιση χρόνια το ανέτρεψα. Το Πασόκ σήμερα είναι αυτόνομο πόλο. Μπορεί να προχωρήσει μόνο του. Έχει ανανεώσει το προσωπικό του. Νέοι άνθρωποι στη Βουλή, νέοι άνθρωποι στην αυτοδιοίκηση, νέοι άνθρωποι στα όργανα είναι ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό Κόμμα. Όπου το πρόγραμμά του, για να πάμε στην ουσία, είναι αυτό που δείχνει ότι είναι ένα κόμμα χρήσιμο. Διάβαζα σήμερα στην καθημερινή 900.000 λέει σπίτια είναι κλειστά ναι. που ανήκουν στο δημόσιο. Και δεν σε δεν το γνωρίζει φαντ, καν το δημόσιο. Ποιο, ποιο, ποιο κόμμα, κόμμα έθεσε πρώτο πριν δύο χρόνια την ανάγκη ειδική στεγαστική πολιτική για να αντιμετωπίσουμε τα ενίκια που έχουν φτάσει 42% αύξηση για τι οικογένειε και 51% του ίδιου του εγώ μπορώ λοιπόν σε κάθε ζήτημα κοινωνικό, την υγεία, τη στέγαση, την παιδεία, την ανάπτυξη, την πράσινη μετάβαση τα ενεργειακά, να σας πω ότι αυτό το κόμμα είχε τις πιο σύγχρονες θέσεις που αν μου δώσει ο λαός. 5 και 13, 6 και 13. Αλλά πάνω απ' όλα σε επόμενες εθνικές εκλογές, τη δυνατότητα να κυβερνήσουμε τη χώρα, το πρόγραμμα αυτό μπορεί να βελτιώσει ραγδαία τη ζωή των Ελλήνων. Γιατί είναι ένα πολύ σύγχρονο και προοδευτικό πρόγραμμα. Πόσο ρεαλιστικό πάντω είναι αυτό να περιμένετε δηλαδή πω θα κερδίσετε στι εκλογέ. Είναι πολύ ρεαλιστικό. Και θα σα πω γιατί είναι πολύ ρεαλιστικό. Αν πριν κάποια χρόνια λέγαμε ότι μπορεί ο πρόεδρο του Πασόκου να γίνει πρωθυπουργό, θα το υποτιμούσατε. Γιατί θα λέγατε 41, 32, 8. Τώρα που στι δημοσκοπήσει το Πασόκου είναι 16 και 17, η Νέα Δημοκρατία 26, 27, δηλαδή κάτω από 10 μονάδε σχεδόν ο ΣΥΡΖΑ είναι πολύ 13 Είναι 13 μονάδε. Ότι... 13 δείξαμε εμεί, 15,5, 28. 30, 30, 30. Βλέπω και μετρήσει που είναι μας. λίγο κάτω από τι 10, μπορεί να είναι και 13. Ναι. Αλλά από τι 32, νομίζω οι 13 είναι μια τεράστια διαφορά. Αν λοιπόν αυτό το κόμμα έχει επιστρέψει σε αυτά τα ποσοστά και μπορεί να πάει ακόμη καλύτερα, γιατί φύγαμε, όπω είπα, από τι συμπληγάδε, τι πίεσει. Πιστεύω ότι ναι, μπορούμε να γίνουμε κυβέρνηση. Γιατί όχι. Αλλά θέλει αγώνα, ενότητα, σοβαρό τα αξιοπιστία και ήθο. Ναι. Πολιτικό ήθο. Εσεί είστε έτοιμο, κύριε Ανδρουλάκη, να κυβερνήσετε τη χώρα. Δηλαδή, εκτιμάτε, νιώθετε, αισθάνεστε πω έχετε αυτά τα χαρακτηριστικά του ηγέτη, του πρωθυπουργού που μπορεί να κυβερνήσει και να φτιάξει την Ελλάδα. Ακούστε, ο καθένα κρίνεται μετά που θα αναλάβει μια ευθύνη για την ευθύνη την οποία ανέλαβε. Εσεί πώ νιώθετε τώρα όμω, δυόμιση χρόνια στην ηγεσία του κόμματο. Μου έδωσε μια ευθύνη, έφερα αποτέλεσμα. Εγώ αυτό θέλω να θυμηθείτε. Τι έκανα ω Ευρωβουλευτή, ω πρόεδρο, δεν έχω φέρει μία, δεν έχω κάνει μία αποτυχία. Να πω αν έλαβα μία ευθύνη και τα πράγματα πήγαν προ τη χειρότερη κατάσταση. Εντάξει, αυτό το σας... Πάμε λοιπόν στο σήμερα. Ναι. Ε, εγώ, εγώ, λοιπόν νιώθω έτοιμο. Και νιώθω έτοιμο γιατί έχω αναδείξει ένα σύγχρονο πολιτικό προσωπικό, με σοβαρότητα και ήθο. Έχουμε πρόγραμμα πάρα πολύ σοβαρό, προοδευτικό, συγκεκριμένο, χωρί λαϊκισμού, δηλαδή συνταξιοδοτικό. Μα ακούσατε εμένα να λέω για 13 και 14η σύνταξη. Τι είπα εξ αρχή κατάρρηση προσωπική διαφορά και ένα νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χάμηλο συνταξιούχου με συγκεκριμένο κόστο 1,1 δι την πρώτη χρονιά, 700 με 600 εκατομμύρια μετά από μια πενταετία που ζει η προσωπική διαφορά. Γιατί σε κάθε θέμα, και φέρνω αυτό το παράδειγμα, ήμουν συγκεκριμένο και τεκμηριωμένο γιατί δεν σηκώνει η Ελλάδα ούτε άλλο λαϊκισμό από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε άλλο πελατειακό κράτο προ όφελο των ισχυρών από την πλευρά τη Νέα Δημοκρατία. Χρειάζεται μια σοβαρή σοσιαλδημοκρατία. Και νομίζω ότι ιδεολογικά και πολιτικά έχω την επάρκεια ναι. και το σχέδιο να βοηθήσει ω πρωθυπουργό να πάει η χώρα μα. Τώρα, μια και αναφέρεστε μόρες. στη Νέα Δημοκρατία, ακούσαμε πολλέ δηλώσει για μπουκα από τα δεξιά, για να μην ξαναγίνει το Πασόκ δεκανίκη ε, τη Νέα Δημοκρατία και τη δεξιά. Και ο κύριο Δούκα και χτε και σήμερα σε μια συνέντευξή του, ε, σα κάλεσε και εσά και του υπόλοιπου υποψηφίου να απαντήσετε ξεκάθαρα ότι δεν θα γίνει το κόμμα ξανά δεκανίκη τη Νέα Δημοκρατία. Να τοποθετηθεί τελεία ανοιχτά. Ακούστε, ακούστε. Ωραία είναι τα λόγια, οι πράξει είναι πιο σημαντικέ. Συγκρούστηκα με ένα παρακράτο. Συγκρούστηκα με τοπικά, με ένα παρακράτο στο μαξί μου. Άρα, το να απευθύνονται ερωτήματα σε έναν άνθρωπο, ο οποίο με τι αποκαλύψει του. Αναφέρεστε στο του, θέμα ιστορία, των υποκλοπών. Με τι πρωτοβουλίε που πήρα για την τραγωδία, το έγκλημα των τεμπών. Δύο φορέ γιατί ακούω ποιο κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Μα ποιο μέχρι τώρα έχει κερδίσει μέσα στη Βουλή και ξεχωριστή τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριο Τσιπρά. Θυμάστε τι γινόταν ένα μισή χρόνο. Ο κ. Κασελάκη, ο κ. Βελόπουλο, το δεκανίκι του κ. Μητσοτάκη, στην υπόθεση τη ΑΔΑΕ. Οι πρωτοβουλίε μου είναι αυτέ που δύο φορέ ξυλώσαν το μισό μαξί μου. Οι πρωτοβουλίε μου στη Βουλή ήταν αυτέ που έφεραν να αλλάξουν τα όρια τη χρήση βίζα για να σωθούν τα ακίνητα των Ελλήνων στα αστικά κέντρα. Οι πρωτοβουλίε μου ήταν αυτέ που φέραν το επίδομα μητρότητα για τι γυναίκε που είναι ελεύθεροι επαγγελματίε. Θέλω να σα πω πάρα πολλά παραδείγματα και σύγκρουση, αλλά και προτάσεων. Τι λοιπόν αποδεικνύει αυτή η στάση, Ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα χρήσιμο κόμμα. Και ένα χρήσιμο κόμμα που πιστεύω ότι όταν θα έρθει η ώρα να κυβερνήσει, και γι' αυτό αγωνίζομαι και το πιστεύω θα γίνει, θα είναι υπηρέτη του λαού. Και όχι Μάλιστα. ένα σύστημα εξουσία περίκληση στο Μαξίμου, με ένα δίθεν επιτελικό κράτο, το οποίο θα προσπαθεί να ελέγχει του θεσμού τη Πάντω, σα κατηγόρησα, κοντήλια. κύριε Ανδρουλάκη, για μια λειτουργία περίκληση τη ομάδα και, το κόμματο στο, στο τόσο... Παραδείγματα, ακούστε, κύριε Ανδρουλάκη, είστε έμπειροι δημοσιογράφο. Τα λόγια, το ξαναλέω, τα παίρνει ο αέρα. Ναι. Πράξει και παραδείγματα. Μάλιστα. Θέλω λοιπόν ένα, ένα λεπτό. Θέλω ένα παράδειγμα μια απόφαση που πήρα μόνο μου. Μια μεγάλη απόφαση. Να βγει στου υποψηφίου μου και να πει mm. αυτή την απόφαση για την παιδεία, για την υγεία, για, την υγεία, για τη στέγαση, για τα τέμπη. Την πήρε μόνο του. Δεν άκουσε κανένα. Mm -hmm. Α αφήσουν λοιπόν τι θεωρίε και να δώσουν είτε παραδείγματα είτε να δούμε πράξει. Θέλω να σου πω το εξή για να την κλείσουμε την κουβέντα. Τα ψηφοδέλτια μα για πρώτη φορά ήταν ανοιχτά, δεν βγήκε ένα να πει ότι θέλω να κατέβω κάπου και δεν με αφήσανε. Πώ λοιπόν ήταν να κλειστώ κόμμα όταν έχει ανοιχτά ψηφοδέλτια, πρόγραμμα 10 μήνε στα χέρια των στελεχών που από αυτού σήμερα που είναι υποψήφοι ένα δεν έφερε μια πρόταση mm -hmm. για να βελτιωθεί από όσου δεν συμμετείχαν στου τομεί δηλαδή... και βέβαια. Κύριε ένα κόμμα το οποίο τι αποφάσει πριν συλλογικά. Για χαρά. να καταλάβουμε, αν επανακληγείτε στην ηγεσία του Πασόκ, δεν θα αλλάξετε τίποτα. Μας δηλαδή, θα, δηλαδή δεν, δεν, κάνετε μια αυτοκριτική για, για κάποια λάθη. Όπω δεν είμαι. Λάθη γίνανε. Λάθο ήταν ότι ήθελα ένα καλύτερο οργανωτικό σχεδιασμό στα μεγάλα αστικά κέντρα. Λάθο ήταν ότι υποτιμήσαμε κάποιε μορφέ επικοινωνία και εγώ προσωπικά. Και εγώ προσωπικά. Πρέπει να βελτιώσουμε την επικοινωνιακή μα στρατηγική. Οργανωτικά έχουμε κάνει πολλά βήματα από αυτό που ήμασταν. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα, πρέπει να γίνουν δίκτυα. Πρέπει ιδιαίτερα στου εργασιακού χώρου να έχουμε μια καλύτερη επαφή. Διότι υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα με τα εργασιακά δικαιώματα. Γι' αυτό θα βρούμε πολύ μπροστά σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Και για τι Εθνικέ Γενικέ Συλλογικέ Συμβάσει. Ξέρετε, υπάρχουν, υπάρχουν οδηγίε ευρωπαϊκέ που λένε ότι το 80% των εργαζομένων σε κάθε χώρο πρέπει να έχουν αυτέ τι συμβάσει. Και εμεί είμαστε στο 25%. Είμαστε, έχουμε μείνει πολύ πίσω. Στα ειδικά σχολεία, στην ειδική εκπαίδευση. Ξέρετε πόσοι γονεί, πόσοι οικογένειε είναι σε ομοιρία μια πολιτική για την ειδική εκπαίδευση που δεν ακουμπά το μέσο όρο τη Ευρώπη. Είμαστε σε πολλά πίσω. Εγώ οραματίζομαι μια κοινωνία ελληνική που θα φτάσει στο βιωτικό τη επίπεδο, στο ψηλότερο επίπεδο, στα ψηλότερα επίπεδα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έχει μια κυβέρνηση ηθική, χωρί διαφθορά, που δεν θα παίζει με του θεσμού, δικαιοσύνη που θα λειτουργεί. Δεν δέχομαι, κυρία Αντωνοπούλου, και το ξαναλέω, το επαναφέρω για τι υποκλοπέ. Όσο και αν κάποιοι λένε ότι κούρασε. Γιατί με αυτά είναι μεγάλα θέματα <Κι> τη ποιότητα δημοκρατία. <Κι> γιατί η ποιότητα δημοκρατία δεν κουράζει. Όταν θε μια κανονική κοινωνία ευρωπαϊκή και ανάπτυξη, πρέπει να υπάρχει ποιότητα δημοκρατία. Δεν υπάρχει χώρα με ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη που να μην έχει ποιότητα δημοκρατία. <Κι> δηλαδή, η Κίνα που αναπτύσσεται, αναπτύσσεται για του ισχυρού, όχι για την κοινωνία. Πάμε τώρα στην ουσία. Είναι δυνατό άριο πάγο να παίρνει απόφαση για να συγκαλύψει υποκλοπέ το καλοκαίρι και να λέει. Ότι είναι πλημέλημα να παρακολουθεί το αρχηγό των όπλων δυνάμεων τη πατρίδα μα. Τι μήνυμα είναι αυτό για την Τουρκία, αυτό, Αυτή τη δικαιοσύνη θέλουμε. Όχι, εγώ θέλω κάτι καλύτερο για τη χώρα μου. Και αγωνίζομαι για το κάτι καλύτερο. Άρα, λέτε πω έχετε σχέδιο για όλα αυτά. Σα ευχαριστούμε πολύ κύριε Ανδρουλάκη. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Εγώ σα ευχαριστώ και θέλω την Κυριακή που έρχεται να αξιολογήσουν οι πολίτε πώ μόλι σε 1,5 χρόνο με ελάχιστου πόρου σε 5 εκλογικέ μάχε το Πασόκ Μάλιστα. επέστρεψε. Και πώ φεύγοντα. Από τι συμπληγάδε του δικοματισμού, όλα πια είναι πιο εύκολα από εδώ και πέρα. Το δύσκολο το πετύχαμε. Τώρα όλα θα είναι πιο εύκολα. Σα ευχαριστούμε πολύ. Ας καλή δύναμη, καλή επιτυχία.